Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο βιντεάκι μας για σήμερα. Και εδώ θα συζητήσουμε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Epic Games σήμερα ανακοίνωσε επίσημα ότι η σεζόν 5 τελειώνει στις 16 του Μάρτη και μαζί με αυτόν ότι θα έχουμε και έναν τελικό live event το οποίο θα είναι η έναρξη της season 6. Όμως πριν προχωρήσουμε να τα μελετήσουμε όλα και να δούμε και το πρώτο teaser, την πρώτη εικόνα για αυτόν το event, μην ξεχάσετε να πάτε τώρα στο item shop, να βάλετε support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, γιατί πρώτον στηρίζετε το κανάλι και δεύτερον μπαίνετε στην κλήρωση για τα 3 battle pass της σεζόν 6 που θα τελειώσει την πρώτη μέρα της σεζόν 6. Επίσης μου αφήνετε κάτω στα comments το Epic Name σας αφού βάλετε τον κωδικό μου στο shop και είστε πανέτοιμοι. Αν πάρετε και οτιδήποτε από το φοβερό item shop που έχουμε σήμερα, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα story στο Instagram να με κάνετε tag έτσι ώστε να σας κάνω 100% repost. Τώρα που κάναμε μια μικρή εισαγωγή, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον blog post της Epic Games και τι ανακοίνωσαν για αυτόν το event και το τέλος της Season 5. Καταρχάς βλέπουμε εδώ Play the Zero Crisis Finale in Chapter 2 Season 6, άρα το τελικό event θα ονομάζεται Zero Crisis και φαντάζομαι θα έχει να κάνει κάτι με το Zero Point και ότι αυτή η σφαίρα στο χάρτη θα εκραγεί, θα κάνει μια μεγάλη έκρηξη και θα παίξει κάποιο ρόλο σίγουρα και ο Jonesy όπως μαθαίνουμε πιο κάτω. Λέει μετά ότι το Zero Point grows more unstable, αυτό που σας έλεγα ότι αποσταθεροποιείται. Και η Season 6 ξεκινά την 3η 16 του Μάρτη 2021 και εδώ κάτω λέει υπάρχουν πολύ σημαντικές πληροφορίες. Το Zero Crisis Finale λέει εδώ θα είναι μία αποστολή που θα είμαστε ο Agent Jonesy και θα την παίξουμε την πρώτη φορά που θα μπούμε μέσα στη Season 6. Δηλαδή μόλις τελειώσει το update θα γίνει αυτό το event με τον Agent Jones όπου εμείς θα κρίνουμε το μέλλον του νησιού. Άρα ουσιαστικά παρά να ζήσουμε ένα live event όπως τα προηγούμενα που δεν κάναμε πολλά πράγματα, αυτήν τη φορά θα είναι σαν μια αποστολή που πρέπει να την ολοκληρώσουμε και με βάση το αποτέλεσμα που θα έχουμε σε αυτήν τη μεγάλη αποστολή θα αλλάξουμε και το χάρτη, την ιστορία και όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι θα μπορείτε να παίξετε αυτήν την αποστολή όποτε θέλετε, την πρώτη φορά που θα κάνετε login στη Season 6. Άρα χάσετε την επίσημη πρεμιέρα του event που θα γίνει για πρώτη φορά, θα μπορείτε να το ξαναπαίξετε όποτε θέλετε την πρώτη φορά που θα μπείτε. Επίσης λέει εδώ ότι θα μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες ό,τι αφορά το ωράριο, πότε θα είναι η μεγάλη πρεμιέρα που θα γίνει πρώτη φορά το event και όλα αυτά όσο προχωράνε οι μέρες και φτάνουμε στο τέλος της season στις 16 του Μάρτη και εννοείται αφού ανακοινώθηκε επίσημα και event, ξέρετε τι θα κάνουμε και εμείς, θα είμαστε παρόν 100% όποτε και να γίνει αυτό το event, να το παρακολουθήσουμε, να το ζήσουμε μαζί και να ολοκληρώσουμε αυτή την πάρα πολύ σημαντική αποστολή του Jonesy όλοι μαζί σαν μια ομάδα στο chat. Τώρα πάμε να δούμε τι μας λέει πρέπει να κάνουμε πριν το τέλος της Season 5. Μας λέει έχει κάποιες συμβουλές και είναι spend your gold bars, άρα πρέπει να τελειώσετε με τις μπάρες χρυσού. Χρησιμοποιήστε τις όλες γιατί από ό,τι φαίνεται θα κάνουν reset μόλις ξεκινήσει η Season 6. Και εκτός από αυτόν η Epic Games μας βοηθά να ξεφορτωθούμε το χρυσάφι μας γιατί έχει μειώσει τις τιμές σε όλα τα exotic όπλα που πουλάνε οι NPC στα μποτάκια στο χάρτη. Επίσης από κάτω λέει last call on Season 5 Battle Pass, άρα είναι η τελευταία μας εβδομάδα να ολοκληρώσουμε οτιδήποτε έχουμε να κάνουμε με τον Battle Pass. Και αυτό σημαίνει να ολοκληρώσετε τις αποστολές του Mandalorian για την πανοπλία του, τον Beskar Armor, να πάρετε ό,τι μπορείτε σε Sapphire Skins και Gold και όλα αυτά που υπάρχουν, δηλαδή να φτάσετε μέχρι το level 225 και επίσης είναι και η τελευταία σε ευκαιρία να κάνετε τα Weekly Challenges για τα Breathless Blades Pickaxe που ήταν η ανταμοιβή του Αγίου Βαλεντίνου. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τα Challenges αυτής της εβδομάδας έτσι ώστε να τα αποκτήσετε. Και αυτές ήταν οι συμβουλές της Epic Games ό,τι αφορά το τέλος της season και το καινούριο μας live event. Άρα είναι πλέον σίγουρο θα έχουμε live event απλά όχι στο τέλος της season 5 όπως υπολογίζαμε,
μόλις μπει η σεζόν 6, την τρίτη, την πρώτη μέρα της season. Μαζί με αυτόν η Epic Games μας έδωσε και το πρώτο teaser για αυτόν το μεγάλο event και ίσως την επόμενη season, που είναι το Zero Point να κάνει κάτι σαν μια μεγάλη έκρηξη. Έχει γίνει πλέον όλο μοφ, έχει χάσει το χρώμα του και εμείς το παρακολουθούμε μέσα από κάτι που φαίνεται σαν γυάλια ή κάποιο scope, τέλος πάντων. Και εγώ υπολογίζω ότι αυτό είναι σκηνή από το live event, δηλαδή ότι είναι μια φάση που ο Jones βλέπει τι ακριβώς γίνεται με το Zero Point από μακριά, γιατί δεν μπορεί να το πλησιάσει επειδή είναι ασταθές και επικίνδυνον. Άρα έχουμε ξεκινήσει και επίσημα, θα έλεγα, με τις εικόνες teaser για τη σεζόν 6. Μαζί με αυτόν ο Shinan BR έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να πει εδώ, είναι ότι το Agent Jones skin, το οποίο έχει γίνει leaked εδώ και 2-3 seasons αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ακόμα μέσα στα files και θα χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον τελικό event, άρα είναι πάρα πολύ πιθανόν ο Jones να μπει σαν skin στο Fortnite με τη σεζόν 6 και ίσως να τον δώσουν μετά από το event με κάποιον τρόπο, ή με challenges, ή να είναι στον Battle Pass, ή να μπει στο item shop, ή ακόμη και σε έναν μικρό ποσοστό θα έλεγα να υπάρχει πιθανότητα να τον πάρουμε δωρεάν αν ολοκληρώσουμε αυτήν την αποστολή. Πάντως αυτά σε έχω για το τελικό event, το Zero Crisis, άρα πλέον το ξέρουμε, είναι επίσημο, περιμένουμε και πώς και πώς τις 16 του Μάρτη. Αυτά σας έχω για σήμερα, καλή συνέχεια σε όλους, θα τα πούμε στο RP stream μας ώρα 9, μην το χάσετε, έχει μεγάλη κόντρα, μεγάλων events στο server, θα στήσω και κάποια αμάξια δωρεάν, θα έχει και βραβείο 100.000 για τον νικητή, θα γίνει σίγουρα χαμός. Καλή συνέχεια σε όλους και τα λέμε πολύ σύντομα.